Από κάπου χάνουμε και από κάπου αλλού κερδίζουμε. Μόνο με αυτό το μοντέλο μπορεί να σωθεί ο φετινός τουρισμός της Κύπρου. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε ο μεγαλύτερος τουριστικός όμιλος στον κόσμο, TUI, η Κύπρος για το φετινό καλοκαίρι βρίσκεται στις πρώτες επιλογές των Σκανδιναβών. Συγκεκριμένα, οι κρατήσεις Σουηδών, Φιλανδών, Νορβηγών κατατάσσονται στη δεύτερη θέση μετά την Ελλάδα. Ξυπνώντας σιγά σιγά από το λίθαργο που μας έριξε ο κορονοϊός, φαίνεται από τα ευρήματα της εν λόγω έρευνας πως τα ταξίδια φέτος θα είναι υψηλή προτεραιότητα για το κοινό. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ωστόσο, έχει απολέσει τους ταξιδιώτες από την Ουκρανία αλλά και από τη Ρωσία. Έχουμε βγάλει από το κάδρο των δυνητικών τουριστών μας τους Ουκρανούς και τους Ρώσους βεβαίως, τουλάχιστον για φέτος. Οι Ουκρανοί ενδεχομένως να είναι για περισσότερο διάστημα. Λόγω και της κατάστασης, αντιλαμβάνεστε. Διαχειρίσιμη ωστόσο είναι η κατάσταση, αφού έχει γίνει τεράστια προεργασία για την προσέλκυση τουριστών άλλων αγορών. Θα την περιέγραφα ως τραγική, όπως ακούω από διάφορους, αλλά υπό προϋποθέσεις διαχειρίσιμη. Γίνονται προσπάθειες να προσελκύσουμε αυξημένη τουριστική εισροή από καινούριες αγορές. Δηλαδή, αλλά καλά φαίνεται να ξεκίνησε φετινή τουριστική περίοδος για την Κύπρο, αφού ήδη οι πρώτες κρατήσεις ξεπροβάλλουν. Υπάρχουν κρατήσεις, γίνονται συνεχώς κρατήσεις, οπότε είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε την φετινή χρονιά να την κάνουμε τουλάχιστον καλύτερη από την περσινή. Την ίδια ώρα είναι και κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες που θα βρεθούν στη δίνη των συνεπειών του πολέμου, αφού είναι εξαρτημένες μόνο από τις αγορές Ρωσίας-Ουκρανίας. Όσο για την Βρετανική αγορά, φαίνεται πως φλερτάρει έντονα φέτος το καλοκαίρι με την Τουρκία για καλοκαιρινές στιγμές.